Παγωμένη αγκελαμπρή υποδοχή επεφύλαξαν οι Παλαιστίνοι αξιωματούχοι στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Μπαράκ Ομπάμα που έφτασε στη Ραμάλα. Τον Αμερικανό πρόεδρο υποδέχτηκε ο ηγέτης της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς. Μπαράκ Ομπάμα έχει ήδη δηλώσει ότι δεν έχει στις αποσκευές του νέα ειρηνευτική πρόταση, αλλά έχει φτάσει στην περιοχή για να ακούσει τις δύο πλευρές. Δήλωσε μάλιστα ότι θα είναι ικανοποιημένος αν την Παρασκευή, οπότε και αναχωρεί, έχει κατανοήσει καλύτερα τις θέσεις των δύο πλευρών. Φαίνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος σε αυτή τη θητεία του θέτει τον πήχη χαμηλότερα σε σύγκριση με την προηγούμενη, όταν είχε ορίσει ειδικό απεσταλμένο για τη Μέση Ανατολή την πρώτη ημέρα που ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου. Την Τετάρτη, ο Μπαράκ Ομπάμα έφτασε στο αεροδρόμιο του Τελαβίβ και έτυχε θερμής υποδοχής από τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου και τον Πρόεδρο Σιμών Πέρες. Αμέσως μετά επιθεώρησε το αντιπυραυλικό σύστημα Iron Dome, το οποίο έχουν χρηματοδοτήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Την Παρασκευή, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα αναχωρήσει για την Ιορδανία, όπου θα συναντηθεί με τον Βασιλιά Απτάλα.